Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μονεκτάριος Νότης και σας καλωσορίζω στο 24 HTV. Η εβδομάδα αυτή πέραν των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων έκρυβε και μια πολύ σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα όλων των εργαζομένων, κυρίως με ιδιωτικό τομέα. Αφορά αυτή η αλλαγή σε τι? Αφορά στην κατάργηση του θεσμού της μετενέργειας. Είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Καρούζος, ο σύμβουλος υπεργατικών θεμάτων της εκπομπής. Γιάννη, έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή, αναλύσαμε νομίζω το τι σημαίνει αυτή η κατάργηση της μετενέργειας. Πες μου πολύ γρήγορα. Τι ακριβώς εννοούμε με την ενέργεια και τι σημαίνει η κατάργησή της για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα? Χαμογελάω γιατί δεν είναι κατάργηση κατ' ουσία, είναι τροποποίηση με την ενέργεια. Δηλαδή, τι σημαίνει με την ενέργεια με απλά λόγια? Όταν πάβει ή έχει καταγγελθεί να ισχύει μια συλλογική σήμανση εργασίας, ο βασικός μισθός και τα υπόλοιπα επιδόματα μέχρι ότου τροποποιήθηκε ο νόμος με τον νόμο του μνημονίου εξακολουθούσε να διατηρείται ως κεκτημένο δικαίωμα του εργαζόμενου μέχρι ότου συμβληθεί ο εργοδότης του με μια άλλη συλλογική σήμανση εργασίας. Μέχρι τότε λοιπόν ο εργαζόμενος προστατεύονταν. Τώρα αυτό έχει τροποποιηθεί. Και ναι, μεν εξακολουθεί ο εργαζόμενος να προστατεύεται στο μισθό του, αλλά ποιο μισθό? Το βασικό μισθό και 4 επιδόματα τα οποία διατηρούνται. Τα γνωστά επιδόματα επαναλάβουν πολύ γρήγορα αυτό των σπουδών, των τέκνων, της επικινδύνου εργασίας και της ορίμανσης, της πολυετίας που έχει. Άρα λοιπόν αυτά τα 4 επιδόματα μαζί με το βασικό μισθό του αποτελούν πλέον το σύνολο των αποδοχών του. Παλιά, πριν τροποποιηθεί ο νόμος, αποτελούσαν το σύνολο του μισθού της συλλογικής σήμανσης στις αποδοχές του. Άρα αυτό περιορίστηκε, κουτσουρεύτηκε. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πολύ χαμηλότερες οι αποδοχές και λέμε ότι χάνουν. Μέχρι και 35% έχουμε μείωση από την κατάργηση των υπόλοιπων επιδομάτων. Μέχρι και 35% οι μειώσεις στις αποδοχές με αυτή την ιστορία της αλλαγής της μετενέργειας. Αυτό γίνεται μονομερώς? Καταρχήν, ο νόμος, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε το 2012, δίνει την δυνατότητα στον εργοδότη μονομερώς αυτόματα να προσαρμόσει, αν θέλει, προσοχή, δεν είναι υποχρεωτικό, τους μισθούς των εργαζομένων στο βασικό μισθό και στα 4 επιδόματα. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό, είναι το τι ακολουθεί αυτή τη συμπεριφορά του εργοδότη και τι δυνατότητες έχει περαιτέρω ο εργοδότης. Αφού λοιπόν ο εργοδότης βάλει το βασικό μισθό και στα 4 επιδόματα, εφόσον το επιθυμεί στους μισθούς των εργαζομένων, μπορεί να συνεχίσει και να τροποποιήσει επιπλέον τις αποδοχές των εργαζομένων. Προσοχή όμως, μόνο εφόσον από εδώ και πέρα συμφωνεί ο εργαζόμενος, δηλαδή για κάτι περαιτέρω χρειάζεται και υπογραφή του εργαζομένου, να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις αποδοχές του μέχρι το ύψος του μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σήμανσης Εργασίας. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο από αυτό το 35%. Καταρχήν το 35% είναι απριόρι, δηλαδή ο εργοδότης από μόνος του το κάνει οποτεδήποτε πλέον. Mm-hmm. Προσοχή, εφόσον δεν υπάρχει συλλογική σήμανση εργασίας που να αφορά τον κλάδο. Έτσι. Mm-hmm. Διότι αν υπάρχει συλλογική σήμανση εργασίας, αυτό θα συμβεί 3 μήνες αφού του αυτή λήξει. Άρα η κλαδική. Εξακολουθεί να ισχύει όπου ισχύει. Πολύ λίγες βέβαια. Για 3 μήνες. Για 3 μήνες και μετά τη λήξη, μετά την πάρο των 3 μηνών, πάμε σε αυτό που είπα. Βασικός μισθός και στα 4 επιδόματα. Απλώς το ισχύουν πολύ λίγες κλαδικές πλέον. Έχουν λήξει και δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει διαδικασία σύναψης νέας συλλογικής σύμβασης. Προς το παρόν πολύ ελάχιστες κινούνται στην αγορά. Ο εργαζόμενος έχει κάποια δυνατότητα να προσβάλλει αυτή την κίνηση του εργοδότη ή όχι? Καταρχήν, ο εργαζόμενος στην πρώτη κίνηση του εργοδότη να τον πάει στο βασικό μισθό και στα 4 επιδόματα δεν έχει απολύτως καμία ελπίδα να την προσβάλλει. Διότι το λέει ρητά ο νόμος. Όμως, ο εργαζόμενος έχει πρώτον δικαίωμα να μην υπογράψει περαιτέρω μείωση, γιατί ο νόμος δεν είπαμε στον εργοδότη το δικαίωμα να το κάνει. Και δεύτερον, αν του την επιβάλλει ο εργοδότης αυτή τη μείωση, μπορεί να προσφύγει βεβαίως, όπως έχουμε πει, στην επιθεώρηση ή στα δικαστήρια για να θεωρήσει βλαπτική μεταβολή μια τέτοια συμπεριφορά επιβολής άλλων όρων εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ μας θα τα ξαναπούμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε εδώ από το 24 HTV στο καθημερινό ραντεβού μας με θέμα τι άλλο, την οικονομία.